Ο αντιπρόεδρος του ΤΑΠΑΟΚ, ο κύριος Κώστας Παϊσιάδης, τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στο κουρατέ σας. Τι κάνετε? Καλημέρα. Μια χαρά είμαστε εσείς. Καλά, καλά, δεν ξέρω Θεό. Σας καλέσαμε κύριε Παϊσιάδη γιατί είναι ευχάριστο ότι ασχολούνται τόσοι πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ με την ομάδα βόλεϊ. Βέβαια αυτό καμιά φορά δεν αποτυπώνεται στην προσέλευση, αυτή είναι η δική μου παρατήρηση, αλλά πολλοί κόσμος νοιάζεται και παρακολουθεί στενά την ομάδα βόλεϊ τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι θα έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον λίγο να σχολιάσουμε και το πλάνο της ομάδας και το τι έγινε φέτος και την αποχώρηση του κ. Καλαμαζίδη. Νομίζω θα βοηθήσουμε πολύ κόσμο να καταλάβει λίγο και να μπει στο κλίμα. Ναι. Λοιπόν, για το πρώτο που είπατε που ξεκινήσαμε τη συζήτηση είναι ότι νομίζω πλέον ότι το τμήμα του βόλεϊ των ανδρών έχει δώσει επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και πλέον μπορώ να πω ότι είναι ένα στη συνείδηση του κόσμου είναι πλέον ένα τμήμα που δίνει χαρές, που δίνει τίτλους και αυτό φυσικά ικανοποιεί τον κόσμο και φυσικά έχει συνέχεια το ενδιαφέρον του πάνω από την ομάδα. Άρα νομίζω ότι δικαιολογημένα ο κόσμος έχει αγωνία και για αυτό το κομμάτι του οργανισμού του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Έχει φέρει πάρα πολλούς τίτλους, όπως σας είπα και πριν. Mm-hmm. Με βάση τη φετινή χρονιά, τώρα που φαντάζομαι έχετε ηρεμήσει όλοι σας και μπορεί να γίνει πιο εύκολα ένας απολογισμός, είναι μια πετυχημένη χρονιά, κύριε Παϊσιάδη, αυτή που τελείωσε? Είναι μια χρονιά που σας αφήνει ικανοποιημένους, σας αφήνει με παράπονο? Πώς τη βιώσατε και πώς την κρίνετε? Κοιτάξτε, εμείς σαν διοίκηση πραγματικά κατακτήσαμε με τον ένα μεγάλο εγχώριο τίτλο, το κύπελλο Ελλάδος, αλλά σαν διοίκηση είχαμε την πίστη μέχρι και την τελευταία μέρα ότι των παιχνιδιών ότι θα μπορούσε σίγουρα η ομάδα να κατακτήσει και το πρωτάθλημα μετά το handicap που δεχτήκαμε στο πρωτάθλημα που ενώ τερματίσαμε πρώτη στη regular season μετά κάναμε τρεις συνεχόμενες ήττες τρίποντες και μείναμε πίσω αλλά παρόλα αυτά ενδιάμεσα έγινε το κύπελλο, η ομάδα ξανακέρδισε ψυχολογία, πιστέψαμε πάρα πολύ ότι μπορούσαμε να γυρίσουμε την κατάσταση γιατί υπήρχε αγωνιστικό περιθώριο, παιχνίδια και βαθμοί που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στο προσκήνιο του πρωταθλήματος. Και πράγματι σαν διοίκηση, νομίζω όμως και ο προπονητής και η ομάδα το πίστευε, αγωνιστικά δεν βγήκε όμως το πρωτάθλημα, και τελικά χάθηκε και τελευταίο στόχος μετά το πρωτάθλημα, που ήταν το link-up που από νωρίς είχαμε εξασφαλίσει εμείς τη συμμετοχή μας στο τελικό. Και ήταν μια δεύτερη, ας πούμε, απώλεια ενός τίτλου που θα μπορούσαμε να ήταν και αυτός μέσα στις δυνατότητες μας. Πάντως, για να απαντήσω έτσι στην ερώτησή σας, αν σαν διοίκηση περιμέναμε κάτι παραπάνω από την περσινή χρονιά, η εικόνα της ομάδας στη regular season νομίζω ότι όχι μόνο σε εμάς η διοίκηση αλλά και στους αντιπάλους είχε πλέον σπείρει αυτή την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πιο δυνατή ομάδα και σε μέταλλο και σε ρόστερ. Δηλαδή και γενικά η χημεία της ομάδος ήταν πάρα πολύ καλή περσινή, όπου θα μπορούσε πρέπει να κατακτήσει τα πάντα. Τελικά δεν βγήκε αυτό. Δυστυχώς μείναμε μόνο στην κατάκτηση κυπέλλου και λέω ότι λέξη δυστυχώς όχι γιατί συνέβη ας πούμε κάτι που... αλλά απλώς θα μπορούσε σίγουρα η ομάδα να κατακτήσει και τους άλλους τίτλους. Το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό, ακόμα και σήμερα, όσοι είμαστε μες στην ομάδα. Κώστα. Ναι. Το πιστεύω... Ναι, κύριε Παϊσιάδη. Χρεώνεται το γεγονός ότι δεν κατακτήθηκε το πρωτάθλημα παρά την πρωτιά του ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο στον κύριο Καλμαζίδη, ή η απόφαση να μην συνεχίσετε μαζί του έχει να κάνει με άλλους παράγοντες? Θα σας πω ακριβώς τι γίνεται, γιατί υπάρχει λίγο θολή εικόνα για το θέμα αυτό. Ναι, με τον Γιάννη τον Καλμαζή,
με τον Γιάννη Παλμαζίδη βρεθήκαμε μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων και η διοίκηση και ο ίδιος ο πρόεδρος ο Κατσαρής και εγώ και ο Αχιλλέας ο Τσίκας που ήταν παρόν σε αυτή τη συνάντηση μας εξήγησε και ο ίδιος και δέχτηκε ότι υπήρχε ενδεχομένως υπήρχε μια κατάσταση αγωνιστική που θα μπορούσαμε να μην είχαμε προχωρήσει, δηλαδή στην προσθήκη του Καναδού αθλητή, στο ότι δεν πήγε πολύ καλά στα παιχνίδια, ειδικά τουρκικά. Αλλά θέλω να εξηγήσω εδώ ότι δεν υπάρχει καμιά απόφαση εκεί να απομακρυνθεί ο Γιάννης Παλμαζίδης. Ο Γιάννης Παλμαζίδης του δόθηκε μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την επόμενη χρονιά, στην οποία δεν συμφώνησε. Και είναι ακριβώς εδώ η αλήθεια. Δηλαδή, βρέθηκε η διοίκηση με τον Γιάννη, μιλήσαμε για το τι σημαίνει, κάναμε ένα απολογισμό αγωνιστικό και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η εικόνα του αθλητή ήταν πολύ διαφορετική στην προπόνηση και ειδικά στα παιχνίδια του ΙΚΑΠ ήταν πάρα πολύ κακή, δεν πήγε καθόλου καλά, ειδικά στο παιχνίδι του Ελληνικού και Παναθηναϊκού. Εκεί πέρα σίγουρα, αν υπήρχε ο Κουκλής και τον οποίο πλέον είχε μείνει απ' έξω στο rotation που γινότανε, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα ενδεχομένως καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι σίγουρο, έτσι. Είναι μια υπόθεση. Το θέμα είναι όμως ότι γενικότερα η ομάδα όντως τερμάτισε πρώτη στη regular season με τον Κουκλίνσκι, με πολύ καλή ας πούμε απόδοση στο επίπεδο της υπομονικής και του σέρβις. Εκεί ο Γιάννης έκανε μια αλλαγή, φέραμε το Καναδό τον αθλητή, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στο κύπελο και στον τελικό του κύπελο ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά μετά είχαμε παιχνίδια που δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Εκεί έγινε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν ήταν ο λόγος που ο Γιάννης απομακρύνθηκε ή ο Γιάννης έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Γιατί στο Γιάννη έγινε πρόταση από τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει μια χρονιά, την οποία απλώς δεν αποδέχτηκε. Λίγο να το αποσαφηνίσουμε, κύριε Παϊσιάδη, αυτή η πρόταση αφορούσε αποκλειστικά τον κύριο Καλαμαζίδη ή ήταν μέσα και το μπάτζετ της ομάδας, οργανωτικά θέματα και όλα αυτά που πρέπει να ξέρει να συμπονητήσει. Έγινε μια συζήτηση για το μπάτζετ της ομάδος που θα κοιμανθεί. Mm-hmm. Έγινε μια συζήτηση ότι η ομάδα θα κάνει πρωταθλητισμό και κατόπιν έγινε μια πρόταση, όχι και την ημέρα της συνάντησης, μετά από κάποιο διάστημα, έγινε μια πρόταση στο Γιάννη, την οποία ο ίδιος δεν αποδέχτηκε. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι δεν δέχτηκε την πρόταση την οικονομική του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι έχετε ξεκινήσει ήδη την προεργασία για τον νέο προπονητή. Είστε κοντά, σε φάση που είστε κοντά. Ναι, συζητάμε, έχουμε προχωρήσει λίγο αρκετά. Πριν προχωρήσετε κύριε Παϊσιάδη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η πρόταση αυτή ήταν μικρότερη από τη σε οικονομικά δεδομένα αναφέρομαι, από την υπάρχουσα. Ναι, διαφορετική ήταν από τα λεφτά που πήρε πέρυσι ήταν λίγο χαμηλότερη, λίγο ελάχιστα. Αλλά... κατόπιν δόθηκε χρόνος για να ζητήσει ο ίδιος, να μας πει ο ίδιος μια δική του θέση. Ο Γιάννης ήρθε με μια πρόταση αυξημένη σε σχέση με την περσινή και εκεί οριστικά αναβαγήσα. Καταλάβατε, δηλαδή είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απόσταση από αυτό που σας λέω, ούτε βελόνας σε επίπεδο αλήθειας. Ναι, όχι, προστεύω. Αυτό που λέτε ακούγεται, δεν είναι. Ναι, δηλαδή εκεί που... δεν βρέθηκε η τέτοια με τον Γιάννη τον μαζί. Η συνιστόσα για να συνεχίσουμε. Αν δηλαδή αποδεχόταν την οικονομική πρόταση που του καταθέτατε, που του καταθέσατε, συγγνώμη. Εννοείται και σήμερα θα ένωσε ήταν... Θα σε ένωσε μαζί. Ακριβώς. Εννοείται. Λοιπόν, όταν δίνεις πρόταση σε έναν επαγγελματία, σε έναν επαγγελματία του χώρου, την πραγματικότητα του γενικότερα, είναι αυτομάτως
Παπαδάκη σε μια πρόταση που γίνεται από ένα σωματείο, από μια ομάδα, εννοείται ότι την άλλη μέρα δίνει τα χέρια και ξεκινά τη δουλειά. Και αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, βρισκόμαστε σε συζητήσεις και είμαστε αρκετά κοντά με ένα νέο προπονητή. Απλώς δεν θέλω να πω κάτι περαιτέρω μέχρι να συμφωνήσουμε και να ανακοινωθεί επίσης. Από το εξωτερικό κύριε Παζιάδη. Ναι, δεν είναι Έλληνας. Η κατάθεση χαμηλότερης πρότασης στον κύριο Καλαμαζίδη μεταφράζεται και σε πρόθεση του ερασιτέχνη, του ΤΑΠ, να ρίξει και το μπάζετ, ή δεν είναι απαραίτητο αυτό? Κοιτάξτε, ναι, είναι μια πρόθεση όχι να ρίξει το μπάζετ σε επίπεδο ότι θα αλλάξει το στάτους της ομάδας σε επίπεδο διεκδικήσεων και των αθλητισμού, αλλά όπου μπορούμε να συμμαζέψουμε την κατάσταση στον μπάτι να τη συμμαζέψουμε, δηλαδή, αλλά δεν θα στερήσουμε από την ομάδα το στόχο του πρωταθλητισμού. Τη δυναμική της, ναι. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν χτίζεις μια ομάδα που θα αγγίξει σίγουρα 700-800 χιλιάρικα, ότι μπορεί ας πούμε για 5-10 χιλιάδες να αλλάξεις μια συνθήκη ας πούμε σίγουρη που μπορεί να έχεις την ομάδα, είτε αγωνιστική, είτε προπονητική, είτε οτιδήποτε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα κύριε Παζιάδη. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί όπως το φετινό, με ένα σύστημα που λίγοι κατάλαβαν, δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο ή άδικο? Όχι. Έχει τις προσεχείς εβδομάδες, έχει ένα συμβούλιο της Λίγκας, όπου ένα συμβούλιο που έγινε πριν από περίπου 20 μέρες, η πρώτη θέση των ομάδων είναι σαφώς υπέρ του να γίνουν κανονικά play-off. Αλλά στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο θα αποφασιστεί το σχέδιο του νέου πρωταθλήματος, το οποίο πιστεύω να είναι play-off. Ξανά για να μπορέσουν να ηρεμήσει και ο κόσμος παρακολουθήμα, να μην χάνεται σε αυτό το λαβύρινθο των αποτελεσμάτων, των διαιρέσεων, όλο αυτό που συνέβη πέρυσι. Σωστά. Που κατά κάποιο τρόπο είδατε ότι ο κόσμος είχε χαθεί σε αυτό. Κώστα, θες να βάλεις τον επίλογο? Όχι, νομίζω ότι δόθηκαν οι απαντήσεις. Ξέρει και ο κύριος Παϊσιάδης ότι δημιούργησε έτσι μια αρνητική εικόνα η μη συμπόρευση του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Φαντάζομαι ότι το μέτρησαν αυτό και ο κύριος Παϊσιάδης και ο κύριος Κατσαρής και όλοι εν πάση περιπτώσει που βρίσκονται στην ηγεσία της ομάδας και θα φροντίσουν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Κοιτάξτε, για την... εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω κλείνοντας τη συζήτησή μας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι κάποιος από τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην ομάδα δεν σκέφτεται την επόμενη μέρα καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό είναι το όραμα όλων των ανθρώπων όσων ασχολούνται νομίζω με τον αθλητισμό και αυτό είναι ο κανόνας. Εμείς όλοι που παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, πολλές φορές μπορεί να είναι σκληρές, πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολες, ενδεχομένως μπορεί να τις ακούει λίγο παράξενες, αλλά αυτό που μπορώ εγώ να εγγυηθώ και να πω μέσα από τη συχνότητά μου είναι ότι το βήμα για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ θα είναι και πάλι με τον πρωταθλητισμό και νομίζω ότι θα φανεί εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παϊσιάδη. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, ναι. Καλό σας μεσημέρι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι. Να είστε καλά. Έγινε. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.